Οι επικοί έχουν επιλέξει έναν πιο σκληροπυρηνικό κατοχικό ηγέτη, πιο κοντά στην Άγκυρα και στον Ερντογάν. Και το ερώτημα είναι πόσο επηρεάζεται τούτη την ώρα ή όποιες πρωτοβουλίες αναμένονται για τυχόν επανέναρξη του διαλόγου για λύση του Κυπριακού. Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή είχαμε πάρει μια θέση και είχα υποστηρίξει ότι στα κατεχόμενα κάνει κουμάντο τουρκικό στρατός. Και το έλεγα μέχρι σημείου παρεξηγήσεως. Κάποιοι αναφέρονταν πριν μια εβδομάδα ακριβώς σε μια νίκη ιστορική με 60%. Όλοι οι Κύπροι, Ελληνοκύπροι, κατά 98% όπως δείχνει και η σφημομέτρηση που δημοσίευσε σήμερα η σημερινή, ήθελαν τον κύριο Ακίντζη. Όμως η Άγκυρα άλλα αποφασίζει. Η Τουρκία συνεχίζει να είναι κυρίαρχη στο βορρά. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο στρατηγικό λάθος που έγινε από αυτούς που υποστήριζαν τον Ακίντζη, κυρίως στην ελληνοκυπριακή πλευρά, ήταν ότι έθεσαν αυτή την οκλιογική αναμέτρηση στη λογική του zero sum game. Δηλαδή, ο θάνατος του ενός, ζωή του άλλου. Δηλαδή, είπαν ότι εάν κερδίσει ο Ακίντζη, πάμε σε λύση, κλείνει το Κυπριακό, που δεν ήταν καθόλου έτσι. Εάν χάσει ο Ακίντζη, τότε έκλεισε το Κυπριακό, διότι οι Τουρκοκύπροι θέλουν δύο κράτη. Δηλαδή, αυτοί οι οποίοι υποστήριζαν τον Ακίντζη είτε στην ελληνοκυπριακή πλευρά είτε στην τουρκοκυπριακή πλευρά, δημιούργησαν μια εικόνα ότι αυτή τη στιγμή το Κυπριακό ενταφιάζεται. Και αυτό ήταν λάθος, διότι δεν πιστεύω ότι ήταν zero sum game το παιχνίδι, διότι επενέβη η Άγκυρα και υπήρχαν πολλά άλλα ζητήματα, πολλές άλλες μεταβλητές για κάποιον Τουρκοκύπριο ή Έπικο όταν πήγαινε στις λεγόμενες εκλογές. Συνεπώς, υπάρχει μια σαφής υποτίμηση του ρόλου του κυρίου Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι ο κύριος άρχοντας του παιχνιδιού και θα πρέπει να λάβουμε πλέον σοβαρά υπόψη τι μας λέει. Άρα, σημαίνει ότι η συγκεκριμένη εξευμενιστική πολιτική θα πρέπει να τερματιστεί. Διότι αν δεν τερματιστεί, τότε θα επικιστεί η αμόχωστος. Και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο μία οδός για να μην επικιστεί η αμόχωστος. Αυτή δεν είναι ο Γενικός Γραμματέας μόνο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μόνο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά από αυτά τα αποτελέσματα, και τι θέλω να πω. Διότι ποτέ ο ομιλών, όπως και άλλοι, δεν ανήκαμε στο απορριπτικό στρατόπεδο. Εφόσον υπάρχει η προεδρική δήλωση και οι αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για να επιστρέψει στο status quo ante η αμόχωστος, δηλαδή για να ανακληθεί η τουρκική απόφαση για το άνοιγμα του μετόπου κατά παράνομον τρόπο, θα πρέπει η κυρία Λούτ, για να διευκολύνει τις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, να έρθει και να θέσει ενώπιον και του κυρίου Τατάρ και του κυρίου Ερντογάν ως προϋπόθεση το σεβασμό των ψηφισμάτων. Εάν δεν υπάρχει πρόθεση σεβασμού των ψηφισμάτων, είναι σαφέστατο ότι θα πάνε στο τραπέζι των συνομιλιών για να αλλάξουν τη βάση των συνομιλιών, και εκεί ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Επ' αυτού που μας λες τώρα ακριβώς, Γιάννο Χαραλαμπίδη, ναι, υπάρχει και η δήλωση του Ερσίν Τατάρτην, διαβάζω από το Σίγμα Live, ότι είναι έτοιμος να διαπραγματευτεί στη βάση όμως των πραγματικοτήτων στο νησί, όπως λέει. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω. Είναι αντιληπτό ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας γνώριζε για αυτή τη διαδικασία, όπως και η Ελλάδα, ότι θα αρχίζει. Και τι έκανα. Μπορεί μεν να μην ήταν συνεπής με τους Ελληνοκύπριους και τους Ελλαδίτες για το θέμα των κυρώσεων, όμως υποστήριξαν ότι δεν θα επιβληθούν κυρώσεις, δηλαδή στο Συμβούλιο υπαναχώρησαν, υπό την έννοια ότι αρχίζουν συνομιλίες και υπό την έννοια ότι στο τραπέζι θα ήταν ο κύριος Ακίντζη. Εφόσον για άλλη μια φορά τους τη φέρνει ο κύριος Ερντογάν, αυτή τη φορά θα πρέπει να ζητηθούν ούτως ή άλλως ως προστατευτικά μέτρα οι κυρώσεις και έκτακτο συμβούλιο εάν η κυρία Λούτ διαπιστώσει ότι η τουρκοκυπριακή πλευρά μέσω του κυρίου Τατάρ και η Τουρκία δεν έχουν πρόθεση πρώτον να επαναφέρουν το θέμα της αμοχώς του στο status quo ante και να παραδώσουν την πόλη στον ΟΓΙΕ και στους νόμιμους κατοίκους της.
Διαφορετικά, θα μπούμε σε μια περιπέτεια στην οποία, επαναλαμβάνω, ο Γενικός Γραμματέας δεν είναι δικαστής, ούτε απονέμει δικαιοσύνη όπως έχουμε την ψευδέστηση, απλά προσπαθεί να γεφυρώνει τις διαφορές μεταξύ των δύο μερών όταν καθίσουν στο τραπέζι των συνομιλιών. Μάλιστα. Κύριε Χαραλαμπίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό σου βράδυ. Κυρίες και κύριοι, δείτε σε λίγο. Η πιο αγαπημένη πεθέρα έρχεται στο